Εντάσεις μεταξύ εμπόρων και εμποροϊπαλλήλων αλλά και μεταξύ εμπόρων τροφοδοτεί για άλλη μια φορά η κυριακάτικη λειτουργία της αγοράς. Σύμφωνα με την απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης για τη λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων 7 Κυριακές το χρόνο, τα καταστήματα προβλέπεται να είναι ανοιχτά την ερχόμενη Κυριακή 2 Νοεμβρίου από τις 11 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα. Θεωρώ ότι η αγορά θα ανοίξει όπως άνοιξε και πέρυσι τον Νοέμβριο. Δεν άνοιξε η αγορά τον Ιούλιο λόγω του καύσωνα κτλ. Αλλά αυτή την Κυριακή θεωρώ ότι η αγορά θα ανοίξει. Μην ξεχνάμε ότι είναι δεν είναι υποχρεωτική, αλλά παρασυρώμαστε από την νομοθεσία η οποία κάποια στιγμή θα καταργηθεί. Είναι μια Κυριακή στην οποία θα είναι ανοιχτά όλα, πολυκαταστήματα, μικρά, μεσαία, όλη η αγορά. Δηλαδή, ακριβώς. Είναι το σύνολο, επιτρέπει σε όλους, μικρούς, μεγάλους, να ανοίξουν αυτή την Κυριακή. Ωστόσο, η παράταξη Έμποροι Έτοιμοι για Όλα, που μετέχει στο Διοικητικό Συμβούλιο του Εμπορικού Συλλόγου Βόλου, αντιδρά στην απόφαση για λειτουργία της αγοράς στις Κυριακές, καθώς θεωρεί ότι πίσω από το μέτρο των 7 Κυριακών κρύβεται ο σχεδιασμός για λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων και τις 52 Κυριακές το χρόνο. Ταυτόχρονα, καλεί τους εμπόρους, αντί να ανοίξουν τις επιχειρήσεις τους, να πάνε εκδρομή στις μηλιές την ερχόμενη Κυριακή. Καταλαβαίνουμε ότι κάποιοι συνάδελφοι, επειδή μπορεί να έχουν απέναντί τους π.χ. κάποια πολυκαταστήματα, πιέζονται. Είναι αναγκασμένοι να ανοίξουν. Θεωρούμε ότι ακόμα και αν αναγκαστούν να ανοίξουν, θα πρέπει να έχουν έξω από την πόρτα τους ένα αφισάκι το οποίο να λέει: Φίλε καταναλωτή, μην ψωνίζεις, μην κατεβαίνεις στην Κυριακή. Δεν σου λείπουν οι ώρες για ψώνια. Τα χρήματα σου λείπουν και αυτό πρέπει, ας πούμε, να αντιμετωπίσουμε. Με βάση λοιπόν και αυτό το σκεπτικό, και συμβολικά αλλά και επί του πρακτέου, εμείς καλούμε και τους εμπόρους και τους καταναλωτές και τους εμποροϊπαλλήλους, οι οποίοι και αυτοί πέφτουν θύματα ακόμα μεγαλύτερης εκμετάλλευσης τις Κυριακές, να πάμε μια εκδρομή. Και θέλουμε να δείξουμε ότι η Κυριακή είναι για εκδρομή, είναι για ξεκούραση, είναι για διασκέδαση και δεν είναι για εργασία. Η εκδρομή θα είναι στις μιλιές, με δικά μας μέσα και ελπίζουμε ότι και ο κόσμος θα μαζευτεί και θα περάσουμε αρκετά καλά. Κατά τα άλλα, οι εμποροϊπάλληλοι έχουν εξαγγείλει 24ωρη απεργία για την ερχόμενη Κυριακή, ενώ από το Σάββατο 1η Νοεμβρίου ξεκινά το δεκαήμερο των εκπτώσεων με τους εμπόρους να τρέφουν ελπίδες για ανάκαμψη της αγοραστικής κίνησης. Πρέπει να πούμε ότι ο Σεπτέμβριος και ο Οκτώβριος μέχρι στιγμής δεν έχει δουλέψει καθόλου. Θεωρούμε ότι οι καταναλωτές περιμένουν αυτό το δεκαήμερο να προμηθευτούν. Εμείς είμαστε έτοιμοι και με τιμές, αλλά και με προϊόντα τα οποία είναι πολύ καλά πλέον και πολύ χαμηλές τιμές. Ας κοιτάξουν τα μικρά μαγαζιά και θα βρουν εκεί ό,τι θέλουν. Το δίμηνο που είπατε ήταν τελείως νεκροπρόεδρος, δεν κινήθηκε τίποτα στην αγορά. Κινήθηκε στις φορείες, στις τράπεζες, με τον έμφυα ο οποίος έχει καταστρέψει την αγορά και την ελληνικά νοικοκυριά.